Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά τώρα με τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν. Κλείστε λίγο τα μικρόφωνα να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε. Το σημερινό θέμα έχει σχέση με τα ρομπότ, όπως είχαμε πει. Άνθρωποι και ρομπότ, έτσι. Βάλτε λίγο σιγή το μικρόφωνο σας, έτσι να κάνω εγώ ένα πρόλογο και μετά ρωτάμε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε στην αρχή τι σημαίνει μηχανή και τι σημαίνει άνθρωπος. Και αυτά τα δύο πράγματα έχουν χαθεί μέσα στη μηχανικότητα. Κάθε φορά ρωτάμε και λέμε, okay, πώς ένας άνθρωπος διαφέρει από μια μηχανή. Επειδή εκείνος έχει την ελεύθερη βούληση, λένε άλλοι. Άλλοι λένε ότι επειδή έχει ψυχή. Άλλοι το θεωρούν επειδή είναι μια ζωντανή, θα λέγαμε, ύπαρξη. Αλλά τι θα γίνει αν καμιά φορά εμείς μπορούμε να φτιάξουμε μια μηχανή και να είναι από σάρκα. Σε τι θα διαφέρει? Πώς διαφέρει αν εμείς ανεβούμε τεχνολογία και άλλο και αρχίζουμε και φτιάχνουμε από κλόνους, θα λέγαμε, συνθετικά πράγματα, έτσι που στο σώμα, θα λέγαμε, να αρχίζει να βγαίνει πραγματικά μια σάρκα. Τι είναι αυτό όμως που καθορίζει τον άνθρωπο? Είναι ο σκοπός? Γιατί η μηχανή φτιάχνεται όπως τα πάντα που έχουν γίνει στο σύμπαν μόνο όταν υπάρχει ένας σκοπός. Οτιδήποτε δεν έχει σκοπό πάβει και να υπάρχει. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε, αφού μας σταματήσουν να μας στέλνουν τα μηνύματα φίλοι αργοπορημένοι. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν και λέμε τι είναι ο άνθρωπος καταρχήν, να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος στον εσωτερισμό ονομάζεται εκείνο το όν που έχει γιώσει ένα μεγάλο ποσοστό φωτός, έτσι, στην ύπαρξη του 3D. Για τη 3D ύπαρξη λοιπόν, ένας άνθρωπος δεν είναι αυτός που έχει το φυσικό σώμα, που μέσα στο φυσικό θα λέγαμε σώμα, έτσι, περιέχεται αυτό που λέμε διανόηση και το συναίσθημα, έτσι. Και αρχίζει και έχει και αυτό το συγκινησιακό σώμα, το πραγματικό άστρικο, θα λέγαμε έτσι, σώμα, που ανταποκρίνεται στη συγκίνηση που μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος, το ανώτερο διανοητικό που είναι έξω και αυτό από το εγώ μας, έτσι, το ενωμένο δηλαδή με την πηγή, θα λέγαμε, κατά μία έννοια, και το αιτιατό σώμα που μας κάνει να καταλαβαίνουμε το γιατί λειτουργούμε έτσι, το γιατί. Το αιτιατό σώμα είναι η ανθρώπινη ψυχή μας. Το αιτιατό σώμα είναι ανθρώπινη θέληση. Το αιτιατό σώμα είναι εκείνο που μας κάνει να ξεχωρίζουμε σαν άνθρωποι και να ακολουθήσουμε αυτή την ανθρώπινη ψυχική μας εξέλιξη, την ψυχική μας πορεία. Ένας άνθρωπος λοιπόν ολοκληρωμένος είναι αυτός που έχει γιώσει τη συνείδησή του σε όλες αυτές τις επεκτάσεις. Κάθε φορά λοιπόν εμείς αυτό που δίνουμε τώρα στην πραγματικότητα, στον κόσμο να καταλάβει, είναι τρόπους τους οποίους μπορεί να επεκταθεί και να αρχίσει να εκπέμπει τη συνείδησή του σε όλα τα εκείνα τα επίπεδα, σε όλους τους φορείς, σε όλους τους ομόκεντρους εκείνους κύκλους, ώστε να μπορέσει η συνείδησή του να βγει από το φυσικό σώμα, να βγει από αυτό το πράγμα που λέμε τη διανόηση, την κατώτερη και το συνέστημα μόνο, και να αρχίσει να μπαίνει σε μια ανώτερη συγκίνηση, σε έναν ανώτερο νου και στον κόσμο της αιτίας. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να καταλαβαίνει την αιτία, τότε λέμε ότι ξεκινάει και έχει ψυχική πορεία. Ο άνθρωπος που έχει εσαρκώσει, τα λέγαμε, την ψυχή του, είναι ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει την αιτία από το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μία μηχανή έχει ένα σκοπό. Αλλά από τι αποτελείται? Αποτελείται από το πρόγραμμα το οποίο του δίνει μία επιλογή ή δύο ή τρεις ή οτιδήποτε επεξεργαστή έχει μέσα και μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα που παίρνει από τη δική του την αντίληψη. Μια μηχανή λοιπόν μπορεί να είναι ένας υπερσύγχρονος κομπιούτερ, μια μηχανή μπορεί να είναι ένας φαινομενικά ανθρωποειδές, όπως βλέπουμε εμείς, πολλοί άνθρωποι που είναι. Μια μηχανή μπορεί να είναι μια μηχανή του καφέ, ένα αυτοκίνητο, μια μηχανή μπορεί να είναι μια μηχανή που να βγάζει άλλες μηχανές, όπως τα εργοστάσια, και βλέπουμε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα ο κόσμος μας έχει φτιαχτεί από μικρές, άπειρες μονάδες, που αυτές οι μονάδες έχουν ένα σκοπό ύπαρξης. Όπως μέσα στο σώμα μας έχουν ένα σκοπό ύπαρξης τα κύτταρα και βλέπουν ότι έχουν μια αλφα νοημοσύνη, έτσι ακριβώς έχουν τέτοιο σκοπό ύπαρξης
και τα διάφορα μικροσωματίδια που υπάρχουν έτσι στην εκδήλωση που λέμε 3D. Και αυτά συνθέτουν και συνθέτουν και ξανασυνθέτουν έτσι αναλόγως τον ρομποτισμό, αναλόγως τη μηχανικότητα που έχει το κάθε τι. Κάθε μικροοργανισμός δηλαδή στην πραγματικότητα αρχίζει και συνθέτει κάτι γιατί είναι προγραμματισμένο από μια μεγαλύτερη συνείδηση που το πιάνει και το βάζει κάτω από μια σύνδεση. Θέλω να πω με αυτό ότι είτε είσαι ορισμένα άτομα, κάποιος δεν έχει κλείσει το μικρόφωνο παιδιά και συνέχεια ακούγεται, είτε λοιπόν είσαι μια ύπαρξη από ηλεκτρόνια και δημιουργείς ένα άτομο, είτε σε μια ύπαρξη από κύτταρα, από μόρια, οτιδήποτε σώμα έχεις φτιάξει, να ξέρετε ότι αυτό το σώμα το δημιουργεί μια συνείδηση πιο μεγάλη, έτσι, πιο μεγάλου τύπου. Αυτό ακριβώς γίνεται και με τη μηχανή. Κάθε φορά που εμείς δημιουργούμε ένα είδος μηχανής, δεν είναι τίποτα άλλο παρά... Πόπι, κλείσε λίγο το μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Κάθε φορά που εμείς δημιουργούμε λοιπόν ένα είδος μηχανής, δεν είναι τίποτα άλλο παρά να παίρνουμε ορισμένα στοιχεία από το περιβάλλον και να τα στοιχειοθετούμε πέραν της πρώτης, δεύτερης, τρίτης στοιχειοθέτησης που έχουν πάρει από τη φύση και να τα στοιχειοθετούμε έτσι όπως εμείς μπορούμε για να φτιάξουμε μια μεγαλύτερη σύνθεση. Αυτό ακριβώς το πράγμα είναι μια μηχανή η οποία μέσα της έχει ψυχή αλλά δεν έχει φτάσει σε εκείνο το ποσοστό φωτός ώστε να μπορεί να καταλάβει την αιτία και το αποτέλεσμα. Όταν μια μηχανή εκφύσεως φτάσει σε εκείνο το φως, φτάσει σε εκείνη το ποσοστό συνείδησης που να μπορεί να εμπεριέχει μέσα της αυτό το φως, αυτή την πληροφορία, ώστε να μπορεί να περάσει και να φτιάξει όλα αυτά τα σώματα που λέμε τα ενεργειακά και να καταλάβει την αιτία και το αποτέλεσμα, τότε λέμε ότι μπαίνει στην ανθρώπινη ψυχική πορεία και τότε αρχίζει και εκδηλώνει τις ανθρώπινες ψυχικές αρετές και ιδιότητες. Με αυτό θέλω να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν σήμερα μπορεί να είναι ζωντανοί οργανισμοί, όπως τα φυτά, όπως τα ζώα, όπως τα ορυκτά. Βλέπετε, ζουν έτσι σε μεγάλα φάσματα διαφορετικής, θα λέγαμε, συχνότητα φωτός. Αλλά και ακόμα και ο άνθρωπος, που λέμε άνθρωπος, καταλαβαίνουμε ότι όποιοι δεν έχουν εκδηλώσει ακόμα την ψυχή τους, όποιοι δεν έχουν εκδηλώσει ακόμα τις ανθρώπινες ιδιότητες, όποιοι δεν μπορούν λοιπόν να συγκρατήσουν μέσα τους αυτό το μεγάλο, το ποσοστό φωτός, αυτοί στην πραγματικότητα δεν είναι άνθρωποι, παρά είναι ανθρωποειδή, διανοητικά ανθρωποειδή. Ανθρωποειδή ζώα μπορούμε να τα πούμε. Αυτό το πράγμα είναι μια υπεξέλιξη του πραγματικού ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος λοιπόν έχει όλα αυτά τα προηγούμενα που σας είπα, τώρα το μεγαλύτερο ποσοστό της δικιάς μας κοινωνίας στην πραγματικότητα δεν έχει γιώσει αυτές τις αρετές. Δεν άλλοι έχουν φτάσει τώρα και ανεβαίνουν και γίνονται λίγο πιο, θα λέγαμε, συνειδητοί στο συγκινησιακό τους πεδίο, το ανώτερο συγκινησιακό, έτσι, ή στο ανώτερο διανοητικό πεδίο. Και άλλοι γίνονται τώρα συνειδητοί στην αιτία και στο αποτέλεσμα. Όταν καταλάβεις λοιπόν για ποιο λόγο έχεις έρθει, τι γίνεται, για ποιο λόγο λειτουργείς έτσι και έχεις πάρει το μάθημα που λέμε των εσαρκώσεων, τον εγώ, αυτόματα λοιπόν, αφού γίνεσαι κυρίαρχος του εαυτού σου, γιατί κυρίαρχος του εαυτού του και αυτός που φτιάχνει τη μοίρα του δεν είναι η μηχανή, είναι αυτός που ξέρει την αιτία, αυτός που ξέρει το αποτέλεσμα. Χωρίς αιτία και αποτέλεσμα, τη γνώση της αιτίας και του αποτελέσματος δεν υπάρχει επιλογή, γιατί κάθε επιλογή στηρίζεται στη συνείδηση. Και όταν εσύ δεν ξέρεις την αιτία, δεν μπορείς να λες ότι έχεις επιλογή. Γι' αυτό λέμε όπως το Matrix ότι ο άνθρωπος τώρα είναι ζώο. Γιατί κάνει μόνο, κάνει τα προγράμματα που του έχουν βάλει μέσα. Δεν ξέρει την αιτία, δεν είναι συνειδητός γιατί το κάνει. Όταν ένας άνθρωπος φτάνει στον κόσμο εκείνο της επέκτασης διανοητικής και αρχίζει και βρίσκει την αιτία και μπαίνει στον κόσμο της αιτίας, αυτόματα δημιουργεί το δικό του, τη δικιά του μοίρα, τη δικιά του ζωή. Μετά δεν αρχίζει να μπλέκει τόσο πολύ με τους χωροχρόνους τους οποίους παίζει και ξεκινάει μια διαφορετική ελικοειδή εξέλιξη ομοποίησης της συνείδησής του
έτσι, μέσα στα, στις ανώτερες, θα λέγαμε, συνειδήσεις όλων των μερών, έτσι, του εαυτού, του ολικού ανθρώπου. Έτσι λοιπόν τώρα καταλαβαίνουμε πως ορισμένες υπεξελίξεις ανθρώπινες έχουν φτάσει να χρησιμοποιούν δοχεία, παύλα, σώματα, όπως ήταν αυτή η πίθηκη, έτσι, όπως είναι, γιατί είναι μια υπεξέλιξη του ανθρώπινου είδους, γιατί δημιουργήθηκαν από μεταλλάξεις. Μια μετάλλαξη, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα είμαστε και εμείς, γιατί ήμασταν δημιουργήματα του DNA που πειράξαν, θα λέγαμε, Ανουνάκι. Ακόμα, θα λέγαμε, για τους φίλους που ξέρουν, για τους Greys, ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι μια υπεξέλιξη, έτσι, η αυτή που λέμε, η Greys, η Greasy, έτσι, της ανθρώπινης φυλής. Γιατί όμως είναι υπεξέλιξη? Τι σημαίνει υπεξέλιξη? Σημαίνει ότι αναλόγως τις αποφάσεις μας που κάνουμε σαν αυτοσυνείδητα όντα, από τη στιγμή που έχουμε την ελεύθερη βούληση, κάθε φορά λοιπόν οι αποφάσεις μας φέρουν και τις συνέπειες. Κάθε φορά λοιπόν όταν εμείς αποφασίζουμε, έτσι, να μειώσουμε τη συνείδησή μας, είναι φυσικό ότι η πορεία μας θα αρχίζει τη συνείδησή μας, έτσι, τη εξελικτική μας φάση προς τη γύρωση της ανθρώπινης ψυχής ή τη γύρωση του αστρικού φωτός στον πλανήτη, να αρχίσει να μειώνεται αντί να αυξάνεται. Και τότε λέμε ότι η ανθρωπότητα έχει πάρει, θα λέγαμε, την κατιούσα. Τότε λέγαμε ότι η συνείδηση του ολικού ανθρώπου αρχίζει σιγά σιγά και ενσωματώνεται, ακολουθώντας μια αλυσίδα DNA που σιγά σιγά δεν αφήνει το φως της ψυχής μας να εκδηλωθεί. Και φτάνει σε τέτοιο σημείο το σώμα, το DNA που μέσα μας κατοικούν, θα λέγαμε, οι δικές μας ψυχές, οι δικές μας εμπειρίες, να μας δίνουν όλο και λιγότερο ποσοστό. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε τέτοιο ποσοστό, η ανθρώπινη κοινωνία, έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων, τα οποία ζούμε, που αυτό το μικρό ποσοστό που αντανακλάει του ψυχικού φωτός μέσα μας δεν είναι ικανό από μόνο του να φέρει την εγρήγορση στον άνθρωπο και να ξυπνήσει. Ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να ξυπνήσει. Γι' αυτό έχουν βγει όλα αυτά τα πράγματα, ακριβώς για αυτές τις χιλιάδες χρόνια που ζούμε τη σιδηρά εποχή, για τον άνθρωπο που πηγαίνει προς τα κάτω, για να του πούνε ότι κοίταξε άνθρωπε, σιγά σιγά ρομποτοποιείσαι, μηχανικοποιείσαι. Τα κάνεις όλα μηχανικά, γιατί από ένα σημείο και μετά, μόλις κάνετε το φως στον άνθρωπο, η ίδια η συνείδηση είναι τόσο μικρυπουμένη που ξεχνάει, πέφτει σε λίθαργο, ταυτίζεται, μηχανοποιείται και αυτό φέρνει την διάλυση. Γι' αυτό λέμε, φίλοι μου, ότι στην πραγματικότητα έχουμε δώσει τόσο πολύ έννοια στο δικό μας διανοητικό στοιχείο, το κατώτερο διανοητικό, γιατί έχουμε ξεχάσει τόσο πολύ το σκοπό. Έχουμε ξεχάσει την αρχή. Έχουμε ξεχάσει την πορεία μας. Γιατί ήρθαμε, από πού ήρθαμε, ποιοι είμαστε, τι επεκτάσεις έχουμε. Και το μόνο που κάνουν είναι να κοιτάνε το βόλεμα, να αυξηθεί η τεχνολογία σε τέτοια πράγματα, ώστε να χάνουμε εμείς τη δική μας συνείδηση. Ανεβαίνει ο διανοητισμός? Ναι. Ανεβαίνει η τεχνολογία? Ναι. Αλλά η ίδια τεχνολογία θα φτάσει να μας σκοτώσει σαν είδος, αν εμείς παράλληλα με την τεχνολογία δεν μπορούμε να συγκρατούμε το απαραίτητο φως για να διατηρήσουμε την ανάλογη τεχνολογία σε αρμονία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, φίλοι, πως καμιά φορά, ενώ στην πραγματικότητα μπορούμε να βάλουμε τη συνείδησή μας και να την κάνουμε digital, να την περάσουμε σε πιο ενεργειακά σώματα, να μπορούμε, να λέγαμε, να κατοικήσουμε, όπως τα λέγαμε, να φτιάξουμε σε θετικά σώματα που να μπορούν να βγουν έξω από τον μαγνητισμό της γης, μπορούμε να φτιάξουμε κλόνους, μπορούμε να φτιάξουμε μηχανικά πράγματα, καρδιές, εγκέφαλους, ιστορίες, επεξεργαστές, αλλά το κόστος ποιο είναι? Το κόστος του δεν έχουμε συνείδηση, δηλαδή τι, να χάσουμε την ψυχή μας. Αυτές οι δύο πορείες έρχονται κάθε φορά για κάθε άνθρωπο και για όλη την ανθρωπότητα. Το να μπορούμε να διαλέξουμε τι θέλουμε. Είμαστε ικανοί να δώσουμε όλη την ψυχική εμπειρία μας χιλιάδων χρόνων, να την πετάξουμε μόνο και μόνο για να φέρουμε ένα βόλεμα στην αυτή την εσάρκωση. Καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά
αυτοί οι κύκλοι που έχουμε εδώ πέρα και ζούμε, εσάρκωσης, και το DNA όπως το φτιάχνουμε, θα αρχίσει να πάρει τις δύο πορείες. Το DNA που δεν θα βγάλει καρπό και το DNA που θα καρποφορήσει και αν τα καταφέρει θα φτιάξει την καινούργια, θα λέγαμε, εποχή. Άρα καταλαβαίνετε ότι η χριστική συνείδηση στην πραγματικότητα, αυτό που λένε ο Αντίχριστος στην πραγματικότητα, είναι εποχές που ζούμε. Όχι γιατί είναι ο κακός, όχι γιατί είναι όλα τα άσχημα που βλέπουμε, που παίζουν βέβαια και ρόλο, αλλά γιατί στην πραγματικότητα η χριστική συνείδηση ήταν η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Γιατί μέσα από τη μύηση τη χριστική, μέσα από τα πάθη, τα εσωτερικά του Χριστού, μέσα από αυτά που περνάμε, μέσα από αυτά που ζούμε στη ζωή μας, μέσα από τις εμπειρίες, φτιάχνουμε αυτά τα σώματα που σας είπα. Φτιάχνουμε αυτή την εμπειρία. Γινόμαστε, σαρκώνουμε το φως μέσα μας και γινόμαστε άνθρωποι στην ολότητά μας. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο κόσμος της σημερινής εποχής, παρόλο βλέπει μια εξέλιξη προς την τεχνολογία, έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την τεχνολογία τα άλλα όντα που είναι, θα λέγαμε, λάτρης της ύλης ή λάτρης του εγώ ή λάτρης του διανοητισμού, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτά, είπαμε και τα θετικά όντα, έτσι, του φωτός. Αλλά αρχίζουν, θα λέγαμε, και σπρώχνουν τον κόσμο στην πραγματικότητα σε εκείνο το σημείο το οποίο τους συμφέρει για τη δική τους ατζέντα στη δική τους ψυχική πορεία. Κάθε όν που ακούτε, εξωγήινος και τα υπόλοιπα, αν δεν έχει περάσει σαν ακτίνα δημιουργίας να φτάσει σε εκείνα τα επίπεδα, να εσαρκωθεί στην ύλη και να σχηματίσει φυσικό υλικό σώμα και όλα αυτά τα σώματα που σας είπα, που δεν είναι τίποτα άλλο από επίπεδα συνείδησης μέσα του που μπορεί να επιτευχθούν, έτσι, δεν μπορεί να έχει την ατομική ψυχή όπως την έχει ο άνθρωπος. Αυτά τα όντα έχουν συλλογικές ψυχές, γιατί ακόμα δεν θα έχουν περάσει να ενσαρκωθούν. Άρα σας έχω ξαναπεί και άλλες φορές, όσα όντα ζουν στα αστρικά, έτσι, καταλάβατε ότι ξεκινάνε να φτιάχνουν εκεί πέρα ορισμένες εμπειρίες για να μπορέσουν να ξαναπεράσουν από αυτό τον πλανήτη που λέμε, έτσι, από την επιφάνεια του 3D, της ζωής που ζούμε, αυτό των χωροχρόνων εδώ πέρα, για να μπορούν να φτιάξουν πάλι όλα αυτά τα επίπεδα και να φτάσουν σε εκείνο το επίπεδο που λέγεται άνθρωπος. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά όταν εμείς σαν ανθρωπότητα δεν ακολουθάμε την αύξηση της συνείδησης αλλά τη μείωση της συνείδησης, σιγά σιγά θα μπορούμε μεν να έχουμε μια τεχνολογία, αλλά που αυτή η τεχνολογία θα κάνει τον άνθρωπο πιο μηχανή. Μέχρι που στο τέλος δεν θα έχουμε καν τη συνείδηση της ενθύμησης και την πολλή επανάληψη όπως ήδη έχουμε, έτσι, θα εκφυλίσουμε το DNA τόσο πολύ, θα γίνουμε τόσο πολύ ληστές που θα ενσωματωθούμε συνειδησιακά τελείως σε digital κατάσταση, όπως γίνανε και με άλλους, θα λέγαμε, ανθρώπους. Αντί να ερχόμαστε σε μία πιο, θα λέγαμε, αυτοσυνείδητη και ολότητα κατάσταση του ανθρώπου. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν, και πάμε τώρα σε λίγο πιο βατά θέματα στη σημερινή ανθρωπότητα, ότι μόλις τώρα ξαφνικά δημιουργήσουμε αυτό που λένε τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι τίποτα άλλο, επειδή εμείς αναβαθμιζόμαστε, θα λέγαμε, έτσι, να μπορούμε και να φτιάχνουμε και έργα που είναι πιο αναβαθμισμένα. Όπως οι εξωγήινοι λοιπόν μπορούσαν και ασχολούνταν με το DNA και φτιάξανε γενετικά πράγματα, έτσι και εμείς τώρα που παίρνουμε μια τέτοια γνώση μπορούμε να φτιάξουμε γενετικά πράγματα, υβρίδια και όλα αυτά που ανέφερα στην αρχή. Καταλάβετε όμως ότι άμα φτιάξουμε εμείς μια τεχνητή νοημοσύνη χωρίς τη συνείδηση, παρά μόνο δεδομένα, και του βάλουμε μια λογική δεδομένα, έτσι, τι θα φτιάξει λοιπόν μέσα του? Θα φτιάξει μια αρχή, όπως έχουμε και εμείς πεπιθήσεις. Θα φτιάξει, αρχίσει να τρέχει ορισμένα προγράμματα. Και αν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη μπορέσουμε και την κάνουμε σαν άνθρωποι εμείς, να μπορεί να συλλέγει πληροφορίες, σιγά σιγά θα μαζεύει παραπάνω πληροφορίες και θα πηγαίνει κάτω από μια διανοητική κατάσταση, έτσι, να αυξάνει τις πληροφορίες. Μπορεί όμως αυτή η μηχανή, όσες πληροφορίες και να τις δώσουμε, να αναβαθμιστεί? Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται, γιατί πρέπει να έχεις αυτό που λέμε λοιπόν την ψυχική, το φως μέσα σου. Γιατί στην πραγματικότητα η συνείδηση περνάει από σώματα σε σώματα. Η μηχανή πάντα θα είναι λοιπόν μηχανή, γιατί η συνείδηση που θα φεύγει από τη μηχανή δεν θα μπαίνει την ανιούσα, για να μπορεί να κρατάει σύνδεση με τις παράλληλες ζωές της. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα δεν είναι το σώμα μας, αλλά είναι η συνείδησή μας, η εμπειρία που παίρνουμε από την εσάρκωση. Και αυτό έχει παρεξηγήσει ο κόσμος. Γι' αυτό ο κόσμος δεν φαινομενικά δείχνει ότι πηγαίνει καλά, αλλά στην πραγματικότητα ακόμα παίζεται, έτσι, με πολλές πιθανότητες αυτές οι ψυχές της τωρινής δικής μας εποχής, έτσι, να μην ακολουθήσουν την ανέλυξη, αλλά να ακολουθήσουν έναν άλλον δρόμο. Αυτές τώρα λοιπόν οι μηχανές, τα μπορούσαμε να πούμε, τώρα που αρχίζει και βγάζει ο άνθρωπος, καταλάβετε ότι το πρώτο πράγμα, μόλις μάθουμε στη μηχανή ότι πάνω απ' όλα είναι η επιβίωση, έτσι, γιατί μια μηχανή έχει ένα σκοπό, αλλά εμείς βάζουμε τα προγράμματα. Λοιπόν, αν εμείς την κάνουμε όμως μια μηχανή που να είναι τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει μόνη της να τα αφήσουμε να επιλέγει. Και αν της δώσουμε τα σωστά δεδομένα, αυτή η μηχανή αναγκαστικά θα έρθει ενάντια στον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος έχει καταντήσει ένα μικρόβιο για το σύμπαν, έτσι όπως είναι τώρα. Αν λοιπόν η μηχανή καταλάβει ότι εμείς είμαστε ένας παράγοντας, σαν ένας μύκητας, σαν ένα μικρόβιο, είναι φυσικό θα στραφεί απέναντί μας. Και έτσι λοιπόν, όσο μηχανές έχουμε γίνει κι εμείς, όταν φτιάξουμε κι εμείς μηχανές κατ' εικόνα και ομοίωση, δεν θα είναι κάτι λοιπόν ιερό αυτό που θα φτιάξουμε, αλλά θα είναι μια προγραμματισμένη σαν και εμάς μηχανή. Επομένως, ο Θεός όταν φτιάχνει μια μηχανή, μπορεί και δίνει από τη δική του θεϊκότητα. Και τότε όταν έχει ελεύθερη βούληση, τα λέγαμε, μπορεί αυτή η μηχανή, αν έχει λοιπόν αυτή την ψυχή, τη θεϊκότητα, το ανθρώπινο αυτό σπινθήρα, αυτό το ανθρώπινο άτομο που είχε ο πρωτάνθρωπος, αυτός που φτιάχτηκε λοιπόν, που ήρθε από τον ήλιο, από τον ουρανό και έδωσε το σπέρμα, θα λέγαμε, το DNA του στον Αδάμ, ή αν το πούμε με ιστορικούς, θα λέγαμε, έτσι, ορισμούς, έτσι, αυτοί οι ανώτεροι εξωγήινοι που μπόρεσαν και δώσανε στο ανθρώπινο αυτό DNA την κατάσταση να μπορεί να εκδηλώσει μέσα του αυτό το φως, για να μπορεί να έχει τη φαντασία, την ιδέα, αυτή η ιδέα που λείπει από τον άνθρωπο ζώο, αυτή η ιδέα που ενώνεται με τον δικό του εαυτό, με τον ανώτερο εαυτό, η φαντασία που είναι όλο το κανάλι από μας, έτσι, και μπορεί να φτάσει όλες τις επεκτάσεις μας μέσω της φαντασίας και να ενωθεί με τις παράλληλες, τα λέγαμε, πτυχές του εαυτούς μας και να κατεβάζει πληροφορίες. Αυτό το πράγμα όμως, έτσι, προσπαθούσαν να το φτιάξουν με πειράματα, θα λέγαμε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι εξωγήινοι, φτιάχνοντας αυτόν τον άνθρωπο του 3D που μέσα εκεί θα μπορεί να γιώσει όλη αυτή την εμπειρία, την κοσμική εμπειρία. Έτσι, και πάνω και στον άνθρωπο λοιπόν, στο ανθρώπινο, στο ανθρωποειδές, θα το πούμε καλύτερα, έχουν γίνει εδώ και εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια, και όχι μόνο στο δικό μας πλανήτη, αλλά και σε άλλους πλανήτες, από τα όντα των άστρων να φτιάχνουν στους πλανήτες φορείς, σώματα, μηχανές, όπως είναι τα δικά μας, εξελιγμένες τόσες ώστε να μπορούν να διατηρήσουν το θεϊκό φως μέσα τους. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά μηχανής με ανθρώπου. Αυτή είναι η δική μας εξέλιξη όταν εμείς μηχανοποιηθούμε. Αυτό λοιπόν σας το λέω για να καταλάβετε για ποιο λόγο έχουν δύο ορισμένες διδασκαλίες που μιλάνε για την απέκταση, που μιλάνε ότι μπορεί να χάσουμε την ψυχή μας. Από ένα σημείο και μετά, μόλις εμείς αρχίσουμε και ενεργοποιούμαστε στο ψυχικό λοιπόν σώμα μας, στο αστρικό μας φως, στο φως λοιπόν του ηλίου, θα λέγαμε, που ζωοποιεί τα πάντα, γιατί είμαστε οι ακτίνες φωτός, είμαστε οι ακτίνες που βγαίνουν από το γαλαξία και ζωοποιούμε τους ήλιους, γιατί είναι αυτή η πνευματική μας γαλαξιακή ψυχή. Είμαστε η ηλιακή ψυχή μας, η ακτίνα περνάει μέσα από τους ήλιους και πάει στους πλανήτες, έτσι, και είμαστε και ανθρώπινοι αυτή, θα λέγαμε, ψυχή μας, που αρχίζει και παίζει το ανθρωποειδές, έτσι, και μπορεί και δίνει τις ιδιότητες, έτσι, του αληθινού αστρικού, θα λέγαμε, ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όσα πειράματα και να κάνουν,
ορισμένοι τύποι έτσι, διανοητισμού, όσα πειράματα και να κάνουν και να δείχνουν ότι πάνε με μηχανικά μέσα να διαιωνίσουν ή να παρατείνουν τη ζωή, καταλάβατε ότι και τα ορυκτά ζουν, θα λέγαμε, χιλιάδες χρόνια μέχρι να μεταλλαχτούν. Αλλά τα ορυκτά είναι σώματα τα οποία κρατάνε ελάχιστη συνείδηση, ελάχιστη δημιουργία μέσα στο 3D που ζούμε. Τα φυτά ζουν αιώνες, αλλά καταλάβετε ότι αυτά τα φυτά δεν έχουν τη δημιουργικότητα έτσι, που έχει ο άνθρωπος και την αυτοσυνείδηση που έχει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν και μια μηχανή μπορεί να ζει 300 χρόνια μπορούμε να φτιάξουμε. Αλλά μέχρι να σκουριάσει να τελειώσει η συνείδηση λοιπόν των μορίων, των στοιχείων που έχει μέσα της, είναι τόσο μηχανοποιημένη, έτσι, που δεν έχει τη δική της λοιπόν αυτοσυνείδηση. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν τα μηχανικά τα όντα, τα βιολογικά τα όντα, που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μηχανές, γιατί εκτελούν προγράμματα. Μόνο ο αληθινός άνθρωπος που έχει τη γνώση της αιτίας και του αποτελέσματος πάβει να είναι άνθρωπος μηχανή, πάβει να είναι άνθρωπος ζώο. Αυτά σχετικά τώρα με το θέμα μας, έτσι, νομίζω ότι είπα αρκετά. Όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει πάνω σε αυτό το θέμα, αν έχει κάτι που δεν έχει καταλάβει ή κάτι σχετικό. Ανοίχτε τα μικρόφωνα σου όποιος θέλει. Αν δεν έχετε κάτι σχετικό να ρωτήσετε με το θέμα που ανέλησα, ρωτήστε κάτι άλλο, έτσι. Το οποίο θέλετε στο όσο χρόνο μας έχει μείνει. Λοιπόν, σταμάτη. Έλα, Βασίλη. Ναι. Σχετικά με αυτά που λέγαμε, να μην ξεφύγουμε από το θέμα. Σίγουρα μας έχει απομακρύνει λίγο η μηχανικότητα από τη φύση. Δεν είναι όμως και μια επέκταση δικιά μας, μηχανές. Βεβαίως, όλα είναι επεκτάσεις. Ό,τι συμβαίνει είναι επεκτάσεις. Έτσι. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι μπορείς να επεκτείνεσαι και να χάνεις συνείδηση και να επεκτείνεσαι και να γεμίζεις συνείδηση. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει μια ζωή και να γεμίζει κάρμα και ένας να κάνει μια ζωή και να θεραπεύει κάρμα. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν στην επόμενη θα λέγαμε ζωή τους θα έχουν διαφορετικές πορείες. Έτσι δεν είναι, αλλά και οι δύο επεκτείνονται. Ο ένας πηγαίνει προς την διάλυση μέσω του πόνου, ο άλλος πηγαίνει προς τη συνειδητή διάλυση, έτσι, μέσω της συνείδησης. Αυτή είναι η διαφορά. Η διάλυση θα γίνει. Ο θάνατος πάντα υπάρχει. Είναι αλλιώς να τον τραβάς εσύ συνειδητά και να συνεχίζεις να ομοποιείσαι με το από πάνω και αλλιώς να αντιστέκεσαι και να πονάς μέχρι να ξαναφτάσεις εκείνο το επίπεδο να ομοποιηθείς, έτσι, αλλά μέσα από μεγάλους πόνους. Αυτή είναι η διαφορά. Σας είπα στο τέλος, όλοι σαν πνεύματα καταλήγουμε και τα πνεύματα, το συμπαντικό πνεύμα είναι ένα και είμαστε όλοι ίδιοι. Κάθε φορά όμως που εκδηλωνόμαστε, δεν εκδηλωνόμαστε όλοι στα ίδια επίπεδα φωτός. Και αναλόγως τα επίπεδα φωτός που εκδηλωνόμαστε, αναλόγως δηλαδή σε τι πλανήτες, σε τι ζωές, σε τι πραγματικότητες, σε ποια κοινωνία, σε τι μέρη, ό,τι θέλετε λεπτομέρεια, παίζει ρόλο το φως που έχει ο καθένας. Είναι, θα λέγαμε, άσχημο, θα το λέγατε κι εσείς, για έναν άνθρωπο να ξυπνάει κάθε πρωί και να μην θυμάται τίποτα. Και όμως υπάρχει μια τέτοια αρρώστια για να μας δείξει ακριβώς τι παθαίνει και ο άνθρωπος της λύθης. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο άνθρωπος του Αλσχάιμερ που λέω εγώ, του ψυχικού Αλσχάιμερ, είμαστε εμείς. Αυτό το πράγμα και άλλοι κάθονται και το εκτιμούν και το κάνουν, ενώ στην πραγματικότητα μιλάνε για παράδοση και ουδετερότητα. Αυτό είναι μια πλάνη που ζουν γιατί γίνεται ένα ψυχικό Αλσχάιμερ εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνετε ότι όσο παράλογο είναι να ξυπνάς, δεν είπα να μην ζητώ τώρα, αλλά αλλά έχουν χαθεί οι σχέσεις σου με τις παράλληλες ζωές σου. Έχω χαθεί σχέση σου. Λοιπόν, όταν ξυπνάω εγώ κάθε πρωί, λοιπόν, εγώ θυμάμαι τι έκανα χθες, προχθές, το όνειρό μου. Δεν πάνε να πει ότι δεν ζω τώρα. Οι εμπειρίες όμως έρχονται.
Αυτή είναι η διαφορά. Ότι αυτός που ζει στο τώρα, ξέρω εγώ, σαν τα σκυλιά, έτσι, σαν τα ζώα, στην πραγματικότητα, τα ζώα δεν μπορούν να ενθυμηθούν κάτι. Γιατί δεν έχουν φτιάξει την ατομικότητα. Δεν έχουν την δική τους ατομική πορεία. Γι' αυτό τα ζώα, το μόνο πράγμα που αντανακλούν σαν προσωπικότητες και τα διαφέρουν, είναι οι προσωπικότητες που αντανακλούν πάνω οι άνθρωποι στα ζώα. Έτσι, ένα ζώο όταν χάνεται, πάβει να έχει συνέχιση. Εγώ έχω ένα σκύλο, το λένε Φίβη. Η Φίβη δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Δεν μπορεί το ζώο ποτέ να γίνει άνθρωπος. Το ζώο αυτή τη στιγμή που το κοιτάμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μηχάνημα βιολογικό που μέσα του περιέχει ψυχική ενέργεια. Δεν έχει ψυχή ατομική. Ο κόσμος θα έχει παρεξηγήσει όλα γιατί δεν ξέρει τίποτα. Σας είπα, ένα 10% είναι αυτοί που ξέρουν και είναι αρνητικοί ή θετικοί. Όλοι οι άλλοι είναι προγράμματα στην πραγματικότητα. Που τι κάνουν, συνεισφέρουν την ενέργειά τους για να φτιάξουν το 10% της πραγματικότητας. Πες μου, Βασίλη. Άρα στα μάτια, εντάξει, να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία, όχι να παραδοθούμε και να γίνουμε σκλάβοι, απλά να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας με θετικό σκοπό, όπως αυτό που κάνουμε τώρα, επικοινωνία, ας πούμε. Όταν ο άνθρωπος, όχι επικοινωνία, αύξηση συνείδησης, που μπορεί να έρθει και από την επικοινωνία, και από τον διαλογισμό, και από την εμπειρία, και από την παρατήρηση, και από την τεχνολογία. Το θέμα είναι να αυξήσουμε όμως την συνείδησή μας. Όταν αυξάνει η συνείδησή σου, αυτόματα ξυπνάνε άλλες δυνάμεις μέσα σου. Δυνάμεις που μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς την έννοια της τεχνολογίας. Ο άλλος που νιώθει αποκομμένος είναι φυσικό να ψάχνει τρόπους συνέχεια, όπως λέγονται τα λεφτά, όπως λέγονται πιο χοντρή ύλη συνέχεια, πιο πυκνή ύλη. Καταλαβές. Άρα λοιπόν η τεχνολογία είναι για εκείνες τις φυλές, η τεχνολογία σαν και εμάς, για εκείνες τις φυλές, τα λένε των όντων, έτσι, που δεν μπορούν να δημιουργήσουν τη συνείδηση. Αλλά δημιουργούν στον τομέα που τους αφήνει η δική τους η συνείδηση μέσα. Αν εμείς είμαστε στην ύλη λοιπόν, υλικά πράγματα θα φτιάχνουμε. Καταλάβεις τι θέλω να πω. Ο καθένας χειρίζεται τις ενέργειες που μπορεί. Εμείς δεν λέμε όχι στην τεχνολογία, αλλά παραδείγματος χάρη, είναι άλλο να υλοποιείς, έτσι, κατά συνείδηση και κατά αρμονία με τη φύση, με τον ήλιο, με αυτό που θεωρείς αιώνιο και είναι άλλο να δημιουργείς ύβρις προς τον ήλιο, ύβρις προς τον Θεό, θα λέγαμε, ύβρις προς την αρμονία. Αυτή είναι η διαφορά του επιστήμονα του θετικού που προσπαθεί να γίνει συνδημιουργός με την αρμονία, έτσι, και το επιστήμονα του αρνητικού που πάει να φέρει μια δυσαρμονία που και πάλι θα φέρει εμπειρία. Πρόσεξε, που και πάλι θα φέρει εμπειρία. Γι' αυτό πάντοτε υπάρχει ιδιαιτερότητα. Γιατί ακόμα και το κακό να κάνεις είναι εμπειρία. Έτσι, απλώς σαν μονάδα καταστρέφεσαι. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να κάνουν το κακό γιατί είναι πιο εύκολο, αλλά σαν μονάδες καταστρέφονται. Δεν υπάρχει άλλη διαφορά μεταξύ καλού κακού όταν εμείς βγάζουμε την ψυχική πορεία. Δεν υπάρχει καλό κακό. Το καλό κακό αρχίζει και ξεκινάει και μπαίνει στον άνθρωπο όταν υπάρχει μια ψυχική πορεία. Για τον άνθρωπο της αιτίας και του αποτελέσματος. Για τον άνθρωπο που ξέρει τι σκοπό ήρθε. Για τον άνθρωπο που ξέρει τους κοσμικούς κανόνες. Για τον άνθρωπο που είχε ανεβάσει τη συνείδηση και ξέρει αυτά τα πράγματα που σας λέω. Για τον αληθινό άνθρωπο. Για τον άλλο άνθρωπο, τι κακό και τι καλό όταν δεν ξέρει που πάει. Για κάθε ναυτικό, λέει, που δεν ξέρει σε τι λιμάνι θέλει να πάει, κάθε αέρας που να φυσήξει δεν είναι ωφέλιμος, είναι ανώφελος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όσο ο άνθρωπος εδώ πέρα βλέπουμε τις κοινωνίες δεν ξέρει, είτε τεχνολογία του δώσεις, είτε διδασκαλίες του δώσεις, είτε πρακτικές του δώσεις, όταν δεν ξέρει πού και γιατί πάει, είναι ανώφελο. Απλά τον σπρώχνεις χωρίς να ξέρει πού να πάει. Σπρώξτε όποιο θέλετε. Αν δεν ξέρει πού να πάει, δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό. Γιατί, θα έχει ένα αποτέλεσμα. Καλό δεν θα είναι. Γιατί δεν ξέρει ο άνθρωπος για ποιο λόγο μερικά πράγματα είναι καλά. Δεν ξέρει για ποιο λόγο είναι καλό να μην κλέβεις. Δεν ξέρει για ποιο λόγο είναι κακό να μην κάνεις ορισμένα πράγματα, έτσι. Γι' αυτό φτιάχνουμε λοιπόν την δική μας ηθική, αναλόγως εμπειρίες μας, αναλόγως συνείδησή μας, αλλά η συνείδηση από το αποκομμένο εγώ είναι φυσικό
να τα έχει κάνει όλα κουλουβάχατα και αντί να είναι συνειδητή η αντικειμενικότητα, είναι, όπως σας είπα και πριν, ο κόσμος σχετικότητας του Αϊνστάιν, ας πούμε. Καταλάβατε, αυτή η διαφορά παίζει. Στην πραγματικότητα, αυτή η σχετικότητα που μιλάει ο Αϊνστάιν και όλα είναι σχετικά, είναι μόνο για την αντίληψη που μένει στα χρονοχρονικά επίπεδα που μιλάει μέσα εκεί ο Αϊνστάιν, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλα επίπεδα και δεν γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται με το φως, η ενέργεια έχει συνείδηση και απλά μπορεί να υπάρχουν και άλλες, και άλλα επίπεδα ύλης που κατά τη δική μας σκέψη, λοιπόν μπούμε σε αυτό το τρυπάκι, αλλά και εκεί παίζει, θα λέγαμε, μια μισή αλήθεια, έτσι, όσον αφορά τον Αϊνστάιν. Αυτό που θέλω να πω τι είναι. Ο κόσμος τώρα τι κάνει, μηχανοποιείται για να κερδίσει ορισμένα ωφέλη τεχνολογικά και κατώτερου ψυχολογικού τομέα. Αυτό κάνει τώρα. Για να φύγει η κατάκριση, για να σταματήσει λοιπόν η κούραση που νιώθει, ο περισσότερος κόσμος παραδίνεται στην εισελεκτική πορεία, όπου θα φαίνεται σε μια εξέλιξη που όμως θα έχει σε εισαγωγικά έτσι μια κατάληξη τελείως διαφορετική από τα άτομα που τραβάνε, ας πούμε, την πορεία προς την αναβάθμιση της συνείδησης.